Πέρα από μία που θα πει η ομιλήτρια και το γεγονότος ότι έχουμε εδώ μπροστά μας την εικόνα της Παναγίας της Πέτρας, όπως κάθε χρόνο μεταφέρουμε εδώ, διότι η Παναγία της Πέτρας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη τόσο με τα γεγονότα της 16ης Οκτωβρίου, της απελευθέρωσης της πόλης μας δηλαδή, όσο και με τα γεγονότα της 28ης Οκτωβρίου. Πληροφορήθηκα, όπως και όλοι μας, όχι από τους αρμόδιες κρατικές αρχές όπως θα έπρεπε, αλλά από την υποθέτουμε του τύπου, ότι επανέρχεται το ενδεχόμενο να μετατραπεί το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Πέτρας σε μόνιμο κέντρο φιλοξενίας μεταναστών. Με την ευκαιρία της σημερινής ερωτήσης, παίρνοντας αφορμή από τον σταυρό, όπως το κάνω, δηλώνω ότι είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι. Για πολλούς λόγους. Δεν είναι μόνο η ιστορία. Δεν είναι μόνο η βαριά πληρωμονιά. Αλλά είναι και όλη αυτή η μεθόδευση η οποία γίνεται ρήνη των τοπικών κοινωνιών. Τι αλληλεγγύη θα εκφράζουμε, μπορούμε να εκφράσουμε, όταν κάποιοι αποφασίζουν χωρίς να ρωτήσουν κανέναν. Και ιδιαίτερα αυτούς οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα με ένα μοναστήρι με τέτοια ιστορία που προσέφερε τόσα πολλά στην κοινωνία και ως σανατόριο και ως ψυχιατρίο και πολλές φορές ως εκκλησία δείξαμε την αλληλεγγύη μας και από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι την πρόσφατα. Και ήμουν από τους πρώτους που δέχτηκαν, ναι, πριν από 2 χρόνια να εγκατασταθούν εκεί προσωρινά πρόσφυγες μέχρι τις όλοι οι άνθρωποι που έχουν τον δρόμο τους. Αλλά θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο να παίρνονται τέτοιες αποφάσεις που είναι να εκφράζει κανείς από τους επίσημους εκπροσώπους και χωρίς να ενημερώνει την τοπική κοινωνία. Είναι πολύ ιδιαίτερο το γεγονός αυτό ότι συμβαίνει επίσης σε μια εποχή που δοκιμάζεται η ενότητα του λαού μας και οι αντοχές μας και λόγω των προκλήσεων όπως είπε ο ομιλήτρια από την Τουρκία αλλά και από τον κορονοϊό. Εμείς που εκπροσωπούμε κάποιους θεσμούς πρέπει πάση θυσία να εξασφαλίσουμε την ενότητα του λαού και την κοινωνική γαλήνη για να μπορέσουμε να περάσουμε αυτές τις δυσκολίες. Είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγματα. Και αυτή η κρυψίνια που υπάρχει στη λήψη των αποφάσεων και στην εκτέλεσή του. Επαναλαμβάνω ότι είμαι κατηγορηματικά αντίθετο. Και θα το εκφράσω με κάποιο τρόπο. Hasta luego.